Συμβολικό χαρακτήρα σε αντίθεση με αυτό που καλείται να πληρώσει, είχε το πρόστιμο που επέβαλε το εργατικό κέντρο και τα πρωτοβάθμια σωματεία του στη Δημοτική Αρχή, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στην προημερών επιβολή προστίμου ύψους 800 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία για την αφυσορύπανση εν ώψη δικών του εκδηλώσεων. Όπως είχε προαναγγελθεί, το εργατικό κέντρο πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας με τον πρόεδρό του, βουλευτή Ιωαννίνων του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκο Έξαρχο, να ζητά εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή, την οποία επιπλέον επέκρινε και κατηγόρησε για προσπάθεια φίμωσης και παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης. Δεν είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για το απαράδεκτο, το αισχρό πρόστιμο που η Δημοτική Αρχή επέβαλε στα σωματεία του εργατικού κέντρου. Είμαστε εδώ ακριβώς για να καταγγείλουμε αυτή την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, την προσπάθεια φίμωσης, την προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης. Μια συνδικαλιστική δράση που και από το ίδιο το Σύνταγμα, μιας και η Δημοτική Αρχή επικαλείται τον νόμο. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Θυμόμαστε οι παλιότεροι και από την προηγούμενη θητεία. Θα θυμάται και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Ήταν ο ίδιος μάρτυρας, ο οποίος και στην αστυνομία είχε προσέλθει για να λυθεί τότε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση. Άρα λοιπόν, εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Από πού και ως πού όμως η Δημοτική Αρχή εξισώνει τη δράση των σωματείων του εργατικού κέντρου με εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα? Η Δημοτική Αρχή τοποθετήθηκε δια του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα, που δήλωσε ξεκάθαρα υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των ιδιών, ταυτόχρονα όμως και υπέρ της στήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με την ποιότητα και τη ρύπανση του δημόσιου χώρου. Πραγματικά δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί το 2024 εφεσοφόληση. Τόσα μέσα έχουν και οι φορείς και οι επιχειρήσεις να διαφημιστούν και να διακινήσουν τις απόψεις τους και το προϊόν. Γιατί εφεσοκόλληση? Μελετάμε λοιπόν και άμεσα θα θέσουμε και υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούμε να έχουμε διαφήμιση, αλλά όχι αποκλείοντας τη μορφή της εφεσοκόλλησης. Λοιπόν, βέβαια, προφανώς δεν θεωρώ ότι η αφοσικόληση ενός συνδικαλιστικού ή ενός πολιτικού φορέα είναι στην ίδια κατηγορία με την αφοσικόληση την οποία πραγματοποιεί ένας επιχειρηματίας για να διαφημίσει το προϊόν του, για να ξεκαθαρίσουμε αυτά.